Καλησπέρα, Κοσμά. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Έχουμε ένα προβληματάκι στη σύνδεση. Ελπίζω να διορθωθεί στην πορεία. Σοφιανέ, ένα παιχνίδι το οποίο για ακόμη μια φορά ζήσατε ωραίες στιγμές στην Ορεστιάδα. Δεύτερη συνεχόμενη ανατροπή. Η ομάδα του Ορέστη κατάφερε να φέρει τούμπα το παιχνίδι και να πάρει την νίκη. Και νομίζω ότι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, αν δεν είχατε αυτό το δυσάρεστο με τον Λαζαρίδη που μένει ένα μήνα εκτός, τότε θα μιλούσαμε για ένα εκπληκτικό απόγευμα χθες στο ΔΑΚ Ορεστιάδας. Πράγματι και σε αυτό το παιχνίδι η ομάδα μας με τις οδηγίες του κότσου Σταυροσίδη ξεκίνησε πολύ δυναμικά. Είχε 2 με 3 ευκαιρίες μέχρι το 14 στο οποίο προηγήθηκε ο κεραυνός Αγγελοχωρίου στην μία και μοναδική ευκαιρία που είχε σε όλο το παιχνίδι. Αλλά τα παιδιά έδειξαν και πάλι ότι μπορούν να ανατρέψουν το σκορ όπως έγινε και με τον Άρη Αβάτου, το οποίο ήταν και το προηγούμενο παιχνίδι εντός έδρας. Και χθες και σε αυτό το απόγευμα και σε αυτό το παιχνίδι είχαμε δίπλα μας γύρω στους 450 με 500 φιλάθλους της πόλης και αυτό μας βοήθησε σε μεγάλο βαθμό για να μπορέσουμε να κάνουμε την ανατροπή την οποία και έγινε. Σοφιανέ, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιώργος Πανταζίδης. Συγχαρητήρια για την πορεία της ομάδας μέχρι στιγμής. Ήθελα να ρωτήσω, μίλησε και ο Κοσμάς, ανέφερε και εσύ το κομμάτι των ανατροπών, ένα δεύτερο παιχνίδι που βρίσκεται πίσω ο Ρέσης και τελικά καταφέρνει να γυρίσει το παιχνίδι και να πανηγυρίσει τους 3 βαθμούς της νίκης. Είναι ένα στοιχείο που προβληματίζει το γεγονός ότι κυνηγάει το σκορ. Τα καταφέρνει μένα, αλλά βρίσκεται πίσω και ψάχνει τα γκολ της ανατροπής και της νίκης. Θεωρώ πως αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το ψάχνει και το δουλεύει ο coach. Είμαι σίγουρος ότι το δουλεύει ο coach μαζί με τα παιδιά σε κάθε προπόνηση, κάθε μέρα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά το να μπορείς να γυρνάς τα παιχνίδια δείχνει μεγάλα ψυχικά αποθέματα και δουλειά την οποία γίνεται και καθημερινά και μέσα από τα παιχνίδια. Το να μπορούν τα παιδιά να ακολουθούν πιστά το πλάνο και στο τέλος να κερδίζουμε είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα έχει βοηθήσει και στην ψυχολογία τους. Μάλιστα. Τώρα ο Ρέστης συνεχίζει. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να το φέρει εις πέρας μέχρι την διακοπή των Χριστουγέννων. Πώς βλέπεις τα πράγματα και ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι για τον Ορέστη, να θυμίσουμε και στον κόσμο. Το επόμενο παιχνίδι είναι με την Αναγέννηση Επανομής την Κυριακή στις 3 η ώρα. Η ομάδα ταξιδεύει για άλλη μια φορά στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά ελπίζουμε να γυρίσουμε με την νίκη και όχι με την ισοπολή όπως έγινε με τη Θέρμη. Και όπως λέει και ο coach, πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Βλέπουμε τον κάθε αντίπαλο ξεχωριστά και σιγά σιγά, εβδομάδα με τη βδομάδα, πετυχαίνουμε και το στόχο μας. Ο Ρέσης πλέον εδραιώνεται στα ψηλά της βαθμολογίας. Στην 4η θέση βρίσκεται μόλις ένα πόντο, ένα βαθμό πίσω από τον 3ο Θερμαϊκό. Να ρωτήσω αν μέσα από την ομάδα ή και ο φίλος κόσμος θα περίμενε αυτή την πραγματικά πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής, αυτό το κομμάτι μέχρι στιγμής του προβλήματος. Η αλήθεια είναι ότι καθημερινά και οι παίκτες και η διοίκηση και οι άνθρωποι που είναι γύρω από τη διοίκηση και μέσα στην ομάδα για να βοηθάμε όλοι μαζί δεχόμαστε μεγάλη αγάπη και υποστήριξη από τον κόσμο και τις καθημερινές και κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα όταν βλέπουμε να γεμίζει το γήπεδο με πάνω από 400 συμπολίτες μας και έχουμε και το πολύ σημαντικό ότι σε πολλά παιχνίδια εκτός έδρας είχαμε κόσμο και εκεί στην Καβάλα, στη Δράμα, στην Κομωτινή. Ακόμα και στην Θεσσαλονίκη είχαμε γύρω στους 30 με 40 φιλάθλους μαζί μας. Ο Ορέστης δεν έχει μείνει σε καμία έδρα μόνος του και αυτό είναι κάτι που χαροποιεί και τα παιδιά και τους δίνει μεγάλη όθηση για να παίζουν ακόμα καλύτερα και μεγαλύτερο κίνητρο. Πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα στο κομμάτι, σίγουρα είναι νωρίς ακόμα, είναι Δευτέρα, αλλά στο κομμάτι των απουσιών εν ώψη και του παιχνιδιού που έρχεται την Κυριακή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επαναλαμβάνω, εκτός του Λαζαρίδη υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα για τον κόουτς Σταμπασίδη? Πιθανόν να παραμείνει εκτός ο Ηλίας ο Τέμπερης, ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας.
λόγω του τραβήγματος που είχε στο παιχνίδι με τον Άρη Αβάτου στο πρώτο ημίχρονο. Αλλιώς δεν υπάρχει κάποια άλλη απουσία. Όπως είπατε, ο Γιώργος σε μια άτυχη στιγμή μέσα από σκληρό μαρκάρισμα έπεσε άτσαλα κάτω με το χέρι και όταν έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις που ήμασταν όλοι εκεί πέρα μαζί του, αποδείχθηκε ότι θα απουσιάζει για 4 εβδομάδες. Του ευχόμαστε περαστικά, είμαστε όλοι δίπλα του και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε όποιον αθλητή το χρειάζεται στην καθημερινότητα ή σε κάποιο τραυματισμό που ελπίζουμε να μην υπάρξει άλλος. Μάλιστα. Σοφιανέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Καλή συνέχεια στο Νορέστην. Καλή συνέχεια, καλή πορεία. Εδώ θα ήμασταν, τα παρακολουθούμε. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.